Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Παναγιώτης Ανδρεατάκης, σπουδάζω μαθηματικά και σήμερα θα παρουσιάσω κάποια συμπεράσματα για την εγκεφαλική λειτουργία με κινητικά παραδείγματα. Λοιπόν, ο εγκέφαλος αποτελείται από φαιά και λευκή ουσία. Μπορούμε να φανταστούμε τον εγκέφαλο σαν ένα πολύπλοκο τηλεφωνικό δίκτυο, στο οποίο υπάρχουν τηλεφωνικές συσκευές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τα τμήματα του εγκεφάλου, ενώ οι τηλεφωνικές γραμμές, οι οποίες ενώνουν αυτές τις τηλεφωνικές συσκευές μεταξύ τους, αντιπροσωπεύουν τη λευκή ουσία. Ή αλλιώς, με τη φαιά ουσία μπορώ να λύσω τον κύβο. Με τη φαιά ουσία μπορώ... Κάνω μονόδοχο. Ενώ η λευκή ουσία μου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Στο Μιλάνο έγινε ένα πείραμα με 48 ελληνικές εθελοντές, τους οποίους χωρίσανε σε δύο ομάδες, 24 και 24. Την πρώτη ομάδα την προτρέψανε να μάθει ζωγκλερικά κόλπα, ενώ τη δεύτερη όχι, για 6 εβδομάδες. Λοιπόν, πριν όμως από αυτό, μετρήθηκε η εγκεφαλική τους δραστηριότητα με FMRI. Λοιπόν, τις πρώτες 6 εβδομάδες, η πρώτη ομάδα εξαρτήθηκε στο κλασικό κόλπο με τις 3 μπάλες. Αυτό. Λοιπόν, μετά από 6 εβδομάδες, ξαναμπήκαν οι θελοντές στο FMRI για να εντοπιστούν οι αλλαγές και βρήκανε ότι η λευκή ουσία, στην πρώτη ομάδα, ότι η λευκή ουσία έχει αυξηθεί κατά 5% σε ένα τμήμα το οποίο ονομάζεται ενδοπνευματική άβλακα, το οποίο ενώνει την όραση με την κίνηση, οπτικοκινητικός συντονισμός δηλαδή. Τώρα, αν αυξήσουμε τη λευκή ουσία του κεφάλου μας πιο πολύ με εξάσκηση, μπορούμε να κάνουμε με 4 βάλες. Μπορούμε να κάνουμε και με 5 βάλες. Την επόμενη φορά σας υπόσχομαι να κάνω και με 18 μπάλες. Λοιπόν, οπότε, η γνώση ότι τα μονοπάτια του εγκεφάλου μας μπορούν να ενισχυθούν μπορεί να οδηγήσει σε οποιαδήποτε ηλικία και αν είμαστε, μπορεί να οδηγήσει σε θεραπείες για νευροεκφυλιστικές ασθένειες όπως η πολλαπλή σκλήνση κατά πλάκα ή νόσος Πάρκινσον, στις οποίες αυτά τα κυκλώματα, εκφυλίζονται. Αυτό θα επιτευχθεί με κατάλληλες μεθόδους διέγερσης αυτών των κυκλωμάτων έτσι, για τη διατήρηση και την ενίσχυσή τους, έτσι ώστε οι ασθενείς αυτοί να μην καταλήξουν τελικά στην εγκεφαλική νεκρόση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ήσουν αγχωμένος φωνητικά. Δεν έπρεπε. Δηλαδή, όσο κινητικά έβγαινε, η φωνή έδειχνε ότι λίγο ίσως να κουμπωμένος. Χειρίζομαι καλύτερα την γλώσσα του σώματος. Ναι, προφανώς, θα το πω. Δεν υπάρχει λόγος. Ναι, δεν θα με φάνω. Θα έπρεπε να είναι εξίσου χαλαρό όπως ήταν οι κινήσεις. Θα έλεγα ότι ήταν τόσο εντυπωσιακά τα κινητικά που αποσπούσε την προσοχή σε αυτό το οποίο έλεγες. Ίσως προσωπικά θα προτιμούσα μια άλλη ισορροπία για να μην χάσουμε το ουσιαστικό περιεχόμενο. Ναι. Δεν ξέρω αν θα πάρει και ο Αντώνης, που έχει πιο πολύ θέματα ηθοποιίας, αλλά κάπου σε παρακολουθούσα περισσότερο και έμπαινε σε δεύτερη μοίρα αυτό το οποίο ακούω. Πόσο ήταν ο χρόνος? 2.50. 2.50. Παρόλο που ήσουν οριακά, είχες 10 δευτερόλεπτα. 10 δευτερόλεπτα, όπως έλεγε και ο Πρέλεβιτς στο μπάσκετ πριν από 3 χρόνια. Είναι τεράστιος χρόνος. Ως εκ τούτου, έχει δίκιο Στάθης, μην λέτε στον κόσμο πράγματα όταν είστε αγχωμένοι, γιατί είναι σίγουρο ότι θα προσέχει πιο πολύ την κατάστασή σας και όχι αυτά που λέτε. Αυτή είναι η μόνη μου παρατήρηση. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαι πολύ καλά προετοιμασμένος. Λοιπόν, εγώ φοβάμαι ότι έχει κάτι άλλο. Δεν είναι ότι
ότι εσύ προσπάθησες πάρα πολύ να βγάλεις όλα αυτά τα που είναι πραγματικά εντυπωσιακά, δεν μπορούσα να το κάνω. Είναι ότι εξαιτίας αυτών ίσως και εσύ έδωσες λιγότερη βαρύτητα σε αυτά που μας είπες. Ας πούμε, τι είναι το fMRI. Μαγνητικός λειτουργικός. Μας ξέρω ότι το ξέρεις, αλλά γι' αυτό θέλει κάτι. Δραστηριότητα. Την ώρα που συμβαίνει. Την ώρα που φάξουμε το έργο. Λοιπόν, και επίσης ήταν πολύ υπεραπροστατευμένο αυτό με τις θεραπείες. Μακάρι να γινόταν αυτό και όλοι θα είχαμε όλες τις γιαγιάδες μας με Αλτσχάιμερ να τις βάζαμε να κάνουν σουντόκου. Όχι, δεν είναι αυτό. Υπάρχει μια σχέση η οποία έχει το κλίμα. Άρα ως πρόληψη. Λέγεται επαναλαμβανόμενο η διαφθαρμανική μαγνητική διέγερση. Αυτή η ενέργεια. Είδες λοιπόν, που δεν πρόλαβες, επειδή έδωσες βάρος στα άλλα. Πάντως ήταν εντυπωσιακό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο Γιάννης Βρετάρος.